Ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλιά της ουράνια, παράκτητο πνεύμα της αληθείας, πατακού παρών και τα πάντα πληρών, εις αυρός των αγαθών και ζωής του οδηγός, ελθέτης κύριος εν ημίν και καθάρισον ημάς, αν βάσεις και δίδες και σώσεις την αγαθές σου δράση μόνο. Αμήν. Άγιος ο Πνεύμας. Εντάξει, ευχαριστώ. Την κλείσουμε πόρτα. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Θα αλλάξουμε γραμμή πλαίσιας στο θέμα. Και θα επιλέξουμε θέμα από την Αγία Γραφή. Σχετικά με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε ακούσει μυριάχης, πάρα πολλές φορές δηλαδή, ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, αλλά είναι και Θεός. Τον Θεό κανείς δεν τον έχει δει. Και όσοι τον έχουν δει τον Θεό, κατά παραχώρηση, ακτίνα της θεότητος του έχουν δει. Όχι και όχι ολόκληρη ακτίνα από τη θεότητά του. Θα λέγαμε με ανθρώπινους υπολογισμούς ένα τρισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού της ακτίνος της θεότητος. Γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος να αντικρίσει καν από τη θεότητά του, παρά μόνον όταν είναι οπλισμένος με Θεία Χάρη. Ο Απόστολος Παύλος για το πρόσωπο του Κυρίου λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος είναι εικόνα απαράλλακτη από τη θεότητα του Πατέρα του και λαμπρή ακτινοβολία από τη λάμψη του Πατέρα είναι ο Κύριος. Και ο ίδιος μας έδωσε την γνωριμία, ας το πω γνώση, να το πω έτσι, ότι αυτός γνωρίζει μόνο τον Πατέρα και ότι ο Πατέρας γνωρίζει αυτόν πλήρως και τελείως και ότι ο ένας υπάρχει πάντοτε μέσα στον άλλον, ο Πατέρας μέσα στον Υιό και ο Υιός μέσα στον Πατέρα. Και όπως ακριβώς λέμε στην ευχή ή προσευχή που κάναμε προηγουμένως, είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει και γεμίζει τα πάντα. Όταν λέμε γεμίζει τα πάντα, και αυτός είναι λόγος για να καταλάβουμε ότι είναι άπειρος, άπειρος ο Κύριος. Αναφέραμε στην περασμένη σύναξη μέσα ότι δεν τολμούν να ατενίσουν
τα αγγελικά τάγματα, το πρόσωπο του Θεού Πατέρα και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν τολμούν, αλλά εξ πτέρυγες το ενή και εξ πτέρυγες το ενή, δηλαδή τα τάγματα τα αγγελικά που είναι δίπλα στον θρόνο του Θεού, που περιστρέφονται γύρω από τον θρόνο και πάνω από τον θρόνο, καλύπτουν, λέει, τα πρόσωπα με έξι πτερούγες. Αυτό η Εκκλησία λέει έχει τα έξα πτέρυγα. Έξα πτέρυγα. Αγγέλους με έξι πτερούγες. Μην τολμάς, άνθρωπε, να ζητήσεις ή να έχεις την περιέργεια να γνωρίσεις με τη διάνοιά σου τον Θεόν. Λέει ο Δαβίδ, καλά λέμε, στη δοξολογία, αν το προσέχουμε, ορισμένες λέξεις που άλλο είναι το νόημά τους και άλλο λένε, λέει, παράτινον το έλεό σου που της γινώσκου σύσσε, λέει, στείλε το έλεό σου σε εκείνους της γινώσκουση που σε γνωρίζουν. Εδώ δεν πρόκειται για θεία γνώση του θείου προσώπου του, το ποιος είναι δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος έχει άγνοια γύρω από αυτό, αλλά ποιος είναι ο γινώσκον που γνωρίζει, ώστε να λέει ο προφήτης, στείλε την αγάπη σου, το ελαιό σου, τις γνώσεις σε εκείνους που σε γνωρίζουν. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν? Είναι αυτοί που τον αγκαλιάζουν το Θεό, ή το αντίστροφο, που τους αγκαλιάζει ο Θεός με αγάπη. Αυτοί που αγαπιώνται από τον Θεό και διαθέτουν αγάπη προς το Θεό ανθρώπινη με την καρδιά τους, αυτοί είναι που γνωρίζονται από το Θεό και γνωρίζουν αυτή το Θεό. Λέγει ο Κύριος και Θεός επομένως, τα πρόβατά μου ακούνε τη φωνή μου. Μην ξεχνάτε ή μην ξεχνάμε. Ακούμε κάποιου γνωστού προσώπου τη φωνή και λέμε ο Κώστας είναι, ο Θανάσης είναι, τη ξεχωρίζουμε. Υπάρχει εδώ στο τύμπανο, θα πω τη λέξη, γνωστικό κέντρο, μεταφέρει το μήνυμα και το είδος, την ποιότητα της φωνής, και καταλαβαίνεις ότι είναι το άλφα πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο. Και ο Κύριος λέει, τα πρόβατά μου ακούνε τη φωνή μου. Έχουν δηλαδή διακριτικό σημείο εσωτερικό της πνευματικής ακοής, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η φωνή του Κυρίου. Ποια είναι η φωνή του Κυρίου. Γνωρίζουν τον Κύριο. Και αφού γνωρίζουν τον Κύριο, δείχνουν υποταγή, υπακοή στο θέλημά του. Αυτοί είναι που ξεχωρίζουν και τη φωνή του Κυρίου. Όλοι οι άλλοι έχουν άγνοια από την ποιότητα που έχει η φωνή του Κυρίου. Οι γνωρίζοντες, οι γινώσκοντες,
οι αλλιώς αυτοί που αγαπάνε τον Κύριο, αυτοί είναι που γνωρίζουν οι γινόσποντες, δηλαδή, παράτηνον το ελαιό σου τις γινόσπους είσαι σε εκείνους που σε γνωρίζουν. Επομένως, ποιος είδε το Θεό για να πιστέψει, ακούγεται από πολλά στόματα. Αυτός ο λόγος, ο άλογος λόγος που δεν στηρίζεται σε καμία λογική. Να σταθώ εδώ σε εκείνο το παράδειγμα που έχει ακουστεί και άλλη φορά εδώ μέσα. Ποιο παράδειγμα? Και ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος, πριν γνωρίσει τον Κύριο, ζητούσε να μάθει ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι ο Θεός. Και με ένα χείροπιο στο παράδειγμα, του απάντησε ο Θεός. Πορευόταν στην παραλία, έκανε περίπατο ο Άγιος Αυγουστίνος και εκεί συναντάει το μικρό παιδάκι ή ένα μικρό παιδάκι να παίζει. Να παίρνει με ένα κουβαδάκι νερό από τη θάλασσα και να το ρίχνει σε ένα λακκουβάκι μέσα. Τι κάνεις εκεί, ρωτάει ο Άγιος Αυγουστίνος πριν γνωρίσει τον Χριστό και τον Θεό. Αδειάζω τη θάλασσα στο λακκουβάκι, λέει το παιδάκι, το άγνωστο για τον Άγιο Αυγουστίνο. Μπορείς, είναι δυνατόν να αδειάσεις αυτή την απέραντη θάλασσα σε το λακκουβάκι? Και σένα αυτό το λακκουβάκι εδώ που έχεις μπορεί να γνωρίσει τον άπειρο Θεό? Πώς ζητάς αυτό που έφτιαξε την άπειρη θάλασσα και δεν χωράς το λακκουβάκι να το χωρέσει εδώ μέσα, αφού το λακκουβάκι δεν χωράει το δημιούργημα του Θεού? Κατάλαβε την άγγελος και έπαυσε να έχει αυτή την απέτηση. Ποιος είδε το Θεό? Ότι εώρακας με πεπίστευκας, όταν είδε και τον έπιασε με τα χέρια ο Θωμάς τον Κύριο και φώναξε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», γιατί τον ακούμπησε στην πληγή, του λέει ο Κύριος «Επειδή με είδες, έχεις πιστεύσει». Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι αντικείμενο ανθρωπίνης οράσεως. Η γνώση του Θείου, οράσεως σωματικής. Πώς ζητάς να δεις αυτόν που δεν μπορούν να δουν οι άγγελοι? Πώς ζητάς να χωρέσει το μυαλό σου αυτόν που δεν χωρεί κανένα όν? Όποιο όν και αν είναι, και η γη ολόκληρη και το σύμπαν ολόκληρο είναι όντα, ίσως και μη όντα μπροστά στο Θεό. Και ζητάς εσύ με το ανθρώπινο μυαλό και λες ποιος τον είδε για να πιστεύσει. Μακάρι οι μη ειδώντες, και προσθέτει και πιστεύσαντες. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν και πιστεύουν. Γιατί λέγει μέσα η Αγία Γραφή ότι η πίστης ένα έχει θέμα μπροστά της, ένα μόνο θέμα,
ένα αντικείμενο. Το να παραδέχεται η πίστη, το να παραδέχεται εκείνο που δεν βλέπουν τα μάτια. Γιατί δεν είναι πίστη αυτό που βλέπεις. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι κλειδί. Δεν λέγεται πιστεύω επειδή το βλέπω, μα το βλέπεις και είναι κλειδί. Πιστεύεις εκείνο που δεν βλέπεις και λέει Απόστολος Παύλος ακόμα, μπορείς όμως με την πίστη να το ελέγξεις. Όχι με τη λογική, όχι με τα μάτια, όχι με τις αισθήσεις, αλλά με την πνευματική ύπαρξη, οντότητα που υπάρχει μέσα. Με την πίστη θα ελέγξεις όσο ο Θεός σου παραχωρήσει, όσο σου επιτρέψει, το θείο. Δεν υπάρχει θέμα περιέργειας για να γνωρίσεις τον Θεό. Είναι θέμα αγάπης προς το θείο που οδηγεί στη γνώση του Θεού. Χωρίς να υπάρχει αγάπη στο Θεό, δεν θα είσαι σε καμία θεϊκή γνώση. Είσαι πάντα μακριά. Το πρόσωπο του Κυρίου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού, όπως είπα προηγουμένως, είναι το πρόσωπο που δεν θα γινόταν ποτέ γνωστό στον κόσμο αν δεν έπαιρνε σάρκα και οστά και δεν γινότανε από την Παρθένο Μαρία του Παναγία. Αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο, μεγάλο μυστήριο και ανερμήνευτο, δεν εξηγείται. Μην προσπαθείς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μην προσπαθείς καθόλου να ερμηνεύσεις το ανερμήνευτο μυστήριο της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι άγνωστο και στους αγγέλους και σε όλους τους Αγίους. Εντελώς άγνωστο. Δεν μπορεί καθόλου να το προσεγγίσει το ανθρώπινο μυαλό. Να το βιώσει σαν γεγονός η καρδιά του ανθρώπου, το πνευματικό είναι του ανθρώπου, το βιώνει, το ζει με τον τρόπο που ο Κύριος του το προσφέρει. Γιατί βιώνει τις αρετές ή μερικές από τις αρετές ή μία από τις αρετές που είχε ο Κύριος μας. Και από εκεί καταλαβαίνει ότι ο Κύριος δεν κατανοείται, δεν ερμηνεύεται, δεν είναι αντικείμενο περιέργειας, αλλά είναι αντικείμενο εσωτερικής βιώσεως, ζωής, λέει, γράφουν τα βιβλία, υπάρχουν βιβλία που γράφουν απ' έξω, ή εν Χριστώ ζωή, δηλαδή η ζωή που ζει κανείς μαζί με το Χριστό. Λέει ο Παύλος, ζω δε ου και τι εγώ, τώρα πια που τον γνώρισα, δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Άρα δεν κατανοείται, αλλά βιώνεται ο Χριστός, το ζει στον Χριστό. Αυτοί που ζούνε το Χριστό δεν έχουν πρόβλημα στο τι ζητάει από αυτούς ο Χριστός. Γιατί έχουν τοποθετήσει, βάλει
στα πόδια ή στην αγκαλιά του Κυρίου, 100% τον εαυτό τους. Ο κάθε ένας από εκείνους που πραγματικά έχει την πρόθεση να πλησιάσει τον Χριστό, τον πλησιάζει, του δίνει τη χάρη, παραδίδει τον εαυτό του ο πιστός για της πίστεως στα χέρια του Κυρίου και λέει τώρα πες μου να κάνω ό,τι θέλεις, τώρα κάνε με όπως θέλεις, τώρα όλα είναι δικά σου. Από τη στιγμή που ακουμπάει στα χέρια του Κυρίου 100%. Ήρθε ο Κύριος. Ήρθε για να τακτοποιήσει το πίμνιό του, τα λογικά του πρόβατα. Το μαντρί του, γιατί ο ίδιος είπε, εγώ εμεί, ο ποιμήρο καλός, ο Τσοπάνης. Και τα πρόβατά μου με ακούνε. Άρα ήρθε να τακτοποιήσει το μαντρί με τα πρόβατα, να τακτοποιήσει την εκκλησία του. Και έχει ο ίδιος καταθέσει στο συμβόλαιό του, στη Διαθήκη του, που είναι υπογεγραμμένη με το αίμα του, στην Καλή Διαθήκη, ότι τα πρόβατα τα γνωρίζει όχι από τη στιγμή που γεννήθηκε σαν άνθρωπος, αλλά από καταβολής κόσμου, από τότε που άρχισε να γίνεται ο κόσμος. Δημιουργεί τον άνθρωπο, τον φέρνει στον κόσμο, εμείς είμαστε όντα τη στιγμή αυτή που ενεργούμε, κινούμε, θα περπατούμε, εν ενεργεία. Λες, είμαι υπάλληλος εν ενεργεία. Δεν έχεις πάρει σύνταξη ακόμα. Αλλά υπάρχουν και υπάλληλοι, για το πω έτσι, να το καταλάβουμε, που δεν έχουν μπει ακόμα στο υπαλληλικό κόσμο μέσα και πρόκειται να μπουν στο υπαλληλικό κόσμο μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια. Αυτοί είναι εν δυνάμει. Έχουν τις δυνατότητες να μπουν εν δυνάμει. Και υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, ανθρώπινες ψυχές που βρίσκονται στη μάτα του Κυρίου, είναι εν ενεργεία χριστιανή, αλλά υπάρχουν και ψυχές που πρόκειται να ακούν και που δεν έχουν γεννηθεί και που ψυχαίνει ο Κύριος και θα μείνουν αργότερα, που θα είναι στον κόσμο. Αυτές είναι εν δυνάμει. Θα έρθουν, έχουν δυνατότητα να μπουν αργότερα που θα γεννηθούν. Τις γνωρίζει ο Κύριος αυτές. Και αυτά τα πρόβατα και εμείς που είμαστε και αυτοί που είναι στον Παράδεισο είναι τα πρόβατα που άκουσαν, που ακούνε ή που θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Όποιος σύμφωνα με την πρόθεσή του, με το θέλω του, με το ποσοστό της θελήσεως. Όλοι έχουμε πάρει το δώρο να θέλουμε, αλλά δεν δεχτούμε όλοι το ίδιο ποσοστό θελήσεως, γιατί δεν θέλουμε να τον αγαπάμε τον Κύριο όσο ζητάει αυτός. Όλοι ανάλογα με το ποσοστό
Παίρνουμε και αντλούμε γνώση από τον Κύριο και αγάπη από τον Κύριο. Λέει ο Κύριος, με αγαπάς, Πέτρε. Στον Πέτρο τον ρωτάει. Ξαφνιάζεται ο Πέτρος. Ναι Κύριε, του λέει, σε αγαπάω. Εάν με αγαπάς, τότε πείμενε τα πρόβατα μου. Να, τα πρόβατα που θα παραλάβεις αργότερα, τα λογικά όντα, τους χριστιανούς, να τα βόσκεις ωραία στα λιβάδια τα δικά μου. Πείμενε τα. Το ρωτάει και δεύτερη φορά, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Ναι Κύριε. Πάλι το επαναλαμβάνει το ίδιο. Πείμενε τα πρόβατα μου. Του ρωτάει και τρίτη φορά, μ' αγαπάς. Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι όχι μόνο σε αγάπω, αλλά φιλώ σε. Φιλώ. Το φιλώ σημαίνει πάρα πάνω αγάπη. Και του λέει ο Κύριος, τότε αλλάζει. Πείμενε τα αρνία μου. Τα πρόβατα δεν τα κάνει αρνία ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι και εκείνος αμνός του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου, που σφάχτηκε και που καλεί και τα αρνιά του ο Κύριος να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Το δρόμο του μαρτυρίου. Μα θα είναι δρόμος που θα σκύψει το κεφάλι του πάρει ο Δήμιος τη ζωή, θα είναι δρόμος που καλεί να δώσει ομολογία στη ζωή του. Πας ως της ομολογήσει ερεμή έμπροστα των ανθρώπων, αυτός που θα ομολογήσει το όνομά μου μπροστά στους ανθρώπους χωρίς να έχει ενδιασμούς και φόβους κτλ. Ομολογήσω καγώ, θα ομολογήσω και εγώ στον πατέρα μου ότι είναι δικός μου, ότι ανήκει στην τάξη που εγώ χαρακτηρίζω αρνία μου και επομένως ανήκει στη μάντρα τη δική μου και τα φυλάω εγώ σαν ο ποιμήν ο καλός, ο μοναδικός ποιμήν ο καλός. Ένα ερώτημα γύρω από τα όσα συμβαίνουν. Λέμε, ζούμε σε μία εποχή δύσκολη. Κάτω από δοκιμασίες και πειρασμούς, όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμάζεται ο άνθρωπος και να μην έχει και πειρασμούς στη ζωή. Ουδείς εστί μη πειραζόμενος. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται. Πριν όμως, αυτοί που δοκιμάζονται, όπως δοκιμάστηκε ο Κύριος, καθαρίζονται. Αυτοί που υπομένουν οποιαδήποτε υπομονή πειρασμού, οποιαδήποτε υπομονή πειρασμού, είτε ανθρώπων, είτε ασθενείας, είτε φτώχειας, είτε οτιδήποτε, αυτοί που βρίσκονται κάτω από δοκιμασία, λέει, σε αυτούς ο Κύριος υπομονή έχει ελπίδα, ελπίδα προσδοκίας μελών των αγαθών. Το γάρ παραυτίκα της θλίψεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η στιγμιαία θλίψη ανθρώπινη κατεργάζεται,
φτιάχνει, τακτοποιεί τα διαβατήρια για απόκτηση, το λέω απλό, της Βασιλείας των Ουρανών. Για απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Άραγε, άραγε. Θα φύγουμε κάτω από συνθήκες ήσυχες ή θα φύγουμε κάτω από συνθήκες δύσκολες και γεμάτες κίνδυνο. Κύριε, βοήθησον ημίν ότι απολύμεθα. Κύριε, σώσε μας. Χανόμαστε. Άρα για να βρεθούμε σε τέτοιο κίνδυνο ή θα φύγουμε ειρηνικά τα τέλη της ζωής ημών, με ειρηνικά τα τέλη μας. Ούτε το ένα είναι γνωστό, ούτε το άλλο είναι γνωστό. Παραμένει ένα πράγμα, να του φωνάζουμε. Βοήθησον ημίν, βοήθησον ημίν. Γιατί? Άγνωστο με ποιο τρόπο θα αφήσουμε τον κόσμο αυτό. Βοήθησον ημίν. Εγώ, λέει ο Κύριος, ήρθα στον κόσμο. Αλλά δεν με άκουσαν οι άνθρωποι, όλοι, ένα μικρό ποσοστό. Όταν έρθει όμως εκείνος ο άλλος, οι πολλοί, οι πάρα πολλοί, θα τον ακούσουν. Τον άλλον, τον αντικείμενο, τον υπερερώμενο, αυτό που είναι αντίπαλος, αυτόν που είναι γεμάτος έπαρση, εγωισμό, υπερερώμενος, αυτόν που θα ανυψώσει τον εαυτό του ψηλά, θα τον κάνει Θεό, αυτόν θα τον ακούσουν οι άνθρωποι. Αυτόν που θα μετέλθει, θα χρησιμοποιήσει απατεωνιές, θαύματα γεμάτο απάτη, θα τον ακούσει ο πολλής ο κόσμος. Προ αυτού του απατεώνα, του υπερερώμενου, του εγωιστή, του αντιχρίστου, πολλοί αντίχριστοι γεγόνασοι εν τον κόσμο. Πολλοί αντίχριστοι έχουν έρθει στον κόσμο. Και σίγουρα δεν είναι ο Αντίχριστος ο τελευταίος που θα κυβερνήσει τον κόσμο, αλλά έχουν γεγόνασει, έχουν έρθει, είναι υπηρέτες του, προετοιμάζουν τον ερχομό του μεγάλου εκείνου Αντίχριστου, του υπερερώμενου, του υπεράνω των ουρανών, επιθυμούντος να βάλει τον δρόμο του. Αυτού πρόδρομοι είναι όσοι στρέφονται εναντίον του Χριστού. Εναντίον του Χριστού. Έρχεται, λέει η Αγία Γραφή, έρχεται. Ήξη και ούχρονη ήξη. Το ήξη σημαίνει νάτος, δεν αργεί, ούχρονη ο Κύριος να έρθει. Μην έχουμε την εντύπωση ότι το ήξη σημαίνει και έχει έρθει. Η λέξη ήξη σημαίνει όχι έξι, ήξη είναι αρχαία λέξη, σημαίνει έχει έρθει, ήρθε, δεν αργεί. Και αλλού λέει και ο ίδιος ο Κύριος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
Ήγγηκε η βασιλεία των ουρανών. Όταν λέει ήγγηκε η βασιλεία του Θεού, των ουρανών, λέει νάτος, αυτός είναι η βασιλεία, ο Κύριος, είναι μπροστά μας. Και όπου ημί εγώ, όπου εσύ, δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί ημί και εγώ εντωμέσω αυτών, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι, στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ στη μέση. Εδώ είναι στη μέση ο Κύριος. Ο άλλος δεν είναι εδώ. Ο αντικείμενος, ο υπερερώμενος είναι έξω από εδώ. Είναι ο έξω από εδώ. Ο μακάν του πιστού ευρισκόμενος. Ερώτημα. Μόνος του ο άνθρωπος τρέμει ή δεν τρέμει και τη σκιά του. Και μόνον λογικά καθήμενος και σκεπτόμενος, όχι τίποτε άλλο, παρά εκείνον που έρχεται και παραλαμβάνει από αυτή τη ζωή και τους μεταφέρει σε μια άλλη ζωή. Το θάνατο. Σκεπτόμενος το θάνατο. Τρέμει ο άνθρωπος. Γιατί να φύγω. Καλά είμαι εδώ. Δεν θέλω να φύγω. Καλοπερνάω εδώ που είμαι. Αυτό είναι εντελώς φιλόζωο πνεύμα. Φιλόζωο, δηλαδή σαν πνεύμα που το έχουν και τα ζώα, θέλουν να συντηρούνται, να έχουν να τρώνε και να κοιμώνται. Φιλόζωο πνεύμα. Είναι εντελώς αντίθετο, εντελώς αντίθετο με το πνεύμα του Χριστού που λέει ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Και ότι ο θάνατος είναι βάρκα, ο θάνατος είναι βάρκα. Πάνω στην οποία βρίσκεται η ψυχή και μεταφέρεται στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί που πρόκειται να γνωρίσει ο άνθρωπος, εκεί που πρόκειται να γνωρίσει ο άνθρωπος, τη Βασιλεία του Θεού, τον Κύριο τον ίδιο. Αυτός είναι ο θάνατος. Είναι μεταφορέας στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή. Ο φιλόζωος μόνο με τη σκέψη ότι υπάρχει ο θάνατος τρέμει. Ο γινόσκον των Χριστών, εκείνος που προσπαθεί στη ζωή του να γνωρίζει τον Χριστό, εκείνος λέγει Κύριε, τώρα που με καλείς να έρθω κοντά σου και με μαρτύριο ακόμη σαν τον Άγιο Πολύκαρπο, με μαρτύριο έφυγε από την Ασία πεζοπορών με τα πόδια, με συνοδεία δεσμοφύλακες, δεμένος με αλυσίδες. Τον οδηγούσαν για τις αρένες της Ρώμης να τον εφάνε τα θηρία και τότε διαλογίστηκε και είπε τώρα που θα με φάνε τα θηρία τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Τώρα αρχίζω να μαθητεύω στο σχολείο του Κυρίου, στη βασιλεία του που όσοι κατοικούν μέσα στη βασιλεία του έχουν είτε θυσιάσει τη ζωή και χύσει το αίμα, κοκκινήσει το ένδυμά τους με το αίμα του μαρτυρίου, είτε μία ζωή έχουν υποβάλει τον εαυτό τους σε άσκηση για να αγιάσουν, οπότε και αυτοί
με τη συνείδηση έχουν μαρτυρήσει και είναι μάρτυρες του Κυρίου διασυνειδήσεως, όλοι αυτοί ή από τη στιγμή που έφευγαν διά του μαρτυρίου φώναζαν και φωνάζουν, είμαστε μαθητές, αρχίζουμε να γινόμαστε μαθητές του Κυρίου. Φέρνουμε λογικά, φέρνουμε λογικά μπροστά μας, γιατί εσωτερικά με την ψυχή μας δεν μπορούμε να το φτάσουμε, αλλά λογικά έστω και μικρογραφικά τον Άγιο Πολύκαρπο. Τι κάνεις Άγιε, πας γεμάτος αγάπη να συναντήσεις την αγάπη τη μεγάλη, τον Χριστό, βάζοντας τον εαυτό στα θηρία, στο στόμα μέσα, και μας λες ότι τώρα γίνεσαι μαθητής του Κυρίου. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να υπάρχει στο λογισμό μας μέσα, στο είναι μας. Άραγε είμαστε μαθητές, συνειδητοί μαθητές του Κυρίου. Ο συνειδητός μαθητής του Κυρίου έχει συνείδηση ότι τίποτα δεν κάνει καλά. Ότι ποτέ δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου και ότι έστω κι αν για λίγο του δίνει ο Κύριος τη χάρη να νιώθει ότι κάνει λίγο το θέλημά του, αυτό είναι δώρο και όχι δικό του, ότι είναι τα σάιτ των σών που λέμε, μου το έδωσες Κύριε, πάρ' το δικό σου είναι, σε ευχαριστώ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τούτο και από αυτό που θα δούμε τώρα μπροστά μας, το έχουμε πει πολλές φορές. Από τη στιγμή που τον κάλεσε τον Παύλο ο Κύριος, από τη στιγμή που τον κάλεσε τον Απόστολο Παύλο ο Κύριος, μέχρι που παρέδωσε το πνεύμα του, μέχρι, δεν υπήρξε στιγμή της ζωής του που να μην έχινε και λίγο αίμα. Γιατί λέει κάθε μέρα πεθαίνω. Λέει κάθε μέρα πεθαίνω. Ουσιαστικά μιλάμε, αισθανόταν ότι κάθε μέρα πέθανε. Γιατί άλλοτε τον λιθοβολούσανε και τον αφήνανε πεθαμένο ή σχεδόν πεθαμένο αυτού που τον λιθοβολούσανε. Άλλοτε τον μαστιγώνανε και πάλι τον αφήνανε πεθαμένο και γράφει ο ίδιος μετά ή πριν από κάθε μαρτύριο έβλεπα ότι ο θάνατος είναι μπροστά μου. Κάθε φορά που το μαρτύριο ζούσε ο Παύλος, έβλεπε τον θάνατο μπροστά, το σωματικό θάνατο, και λέει εγώ ήμουν βέβαιος ότι έφευγα με το μαρτύριο που ζούσα, όμως μέσα από αυτή τη βεβαιότητα τη δική μου έρχονταν και έλεγε όχι, εδώ είσαι, θα ζήσεις γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Στην Κόρινθο που κινδύνευε και εκεί ή και αλλού, του παρουσιάζει και του λέει εγώ είμαι εδώ, έχεις έργο να κάνεις, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Ο Παύλος ήταν Παύλος, ήταν άνθρωπος με σάρκα σαν τη δική μας, όπως όλοι οι άλλοι, όμως είχε επίγνωση παρόλα τα βασανιστήρια που πέρασε, όλα τα βασανιστήρια. Για τον Κύριο είχε επίγνωση και έλεγε
Δεν υπάρχει πιο αμαρτωλός από μένα. Ρε. Δεν υπάρχει πιο αμαρτωλός από μένα. Ρε. Έτσι λέει ο Παύλος. Ο Κύριος ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Αλλά από αυτούς τους αμαρτωλούς μπροστάρης είμαι εγώ. Μπροστάρης, πρώτος. Συνείδηση που γεννάει μετάνοια. Συνείδηση που γεννάει μετάνοια. Λέει, Κύριε, αυτός είμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έλα, χαρίδωσέ με για να σωθώ. Χαρίδωσέ με για να σωθώ. Αν έχουν προσέξει, όταν ο Κύριος έκανε το πρώτο κήρυγμά του, οι πρώτες λέξεις που είπε, μάλλον η πρώτη λέξη, είπε «Μετανοείτε». Αυτό ξέρετε, κλείνει μέσα. Κλείνει μέσα συνείδηση μιας πλήρους αμαρτωλότητος, όχι το Κύριο, σε αυτό που το λέει. Μετανοείτε σημαίνει κάτσε και βάλε στο μυαλό σου καλά, συνειδητοποίησε ότι είσαι ο αμαρτωλός, ώστε άμα καταλάβεις ότι εσύ είσαι ο αμαρτωλός, έλα, δείξε μετάνοια και εγώ σε δέχομαι. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν είναι σημαίνει ότι ξέρεις είμαι καλύτερος από τον άλλον. Όχι. Και ο Μέγας Αντώνιος άκουσε και είπε και ο Γιώργος Αντώνιος ότι πρέπει να είσαι, να βάλεις τον εαυτό σου κάτω, παρακάτω, από όλη τη χτίση. Όχι μόνο από τα λογικά όντα τους ανθρώπους, να πεις είμαι κατώτερος, αλλά κατώτερος και από την τάξη ακόμα. Από όλη τη χτίση. Τότε αποκτάς φρόνημα μετανοίας. Πόσο απλά, πόσο απλά, πόσο απλά είναι, λέγει. Ο ένας, ο τελώνης, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ο άλλος που είχε αρετές πολλές, που διάβαζε και την Αγία Γραφή, ο Φαρισαίος διάβαζε την Αγία Γραφή, την ήξερε φαρσή την Αγία Γραφή. Την παλιά διαθήκη βέβαια, έτσι, την ήξερε όλη. Και έκανε λέει και λεγοσύνες, και νίστευε, όπως έλεγε ο λόγος, τα έκανε. Αλλά όλα πήγανε στράφη. Γιατί είμαι ο καλύτερος των ανθρώπων, έλεγε. Όχι ο χειρότερος, ο καλύτερος ανθρώπος. Ποιότητα ζωής. Γνώση Χριστού. Γνώση Χριστού. Αποκτάει εκείνος που μιμείται τη ταπείνωση του Χριστού και του Αγίου. Όποιος θέλει, όποιος θέλει να καταλάβει ζωντανό το παράδεισο από τώρα που περπατάμε και ζούμε, δεν έχει παρά να κάνει κάτι πολύ απλά βήματα, πολύ απλά βήματα. Δηλαδή, να μαρτυρήσει, ακόμα δεν γίνει η ώρα. Αυτά είναι μεγάλα άλματα. Προηγούνται μικρά άλματα, μικρά βήματα, μικρά βήματα. Κάνε ένα, δύο βήματα, λέει ο Παΐσιος, τα μικρά, τα δικά σου βήματα και είναι σε πιάσει από το χέρι σου, κάνει τα υπόλοιπα ο Κύριος. Ποιο δηλαδή. Σου λέει αδερφός σου μία κουβέντα, μην απαντάς. Μην απαντάς. Σε θίγει μπροστά σε όλους, δάγκωσε τη γλώσσα σου. Πας κάπου, μη ζητάς την πρωτιά εσύ να πας μπροστά, άντε τελευταίος και από εκεί και πέρα θα αρχίσεις να απελευθερώνεσαι. Αν τεινάζεσαι γιατί σου είπε μια κουβέντα ο άλλος, σημαίνει ότι αισθάνεσαι ότι είσαι δεμένος καλά και πας να λύσεις, νιώθεις αλυσίδες και σε ενοχλούνε και τεινάζεσαι. Και οι αλυσίδες είναι τα ερατώματα. Λέει, ζητάς από τον Θεό, ο Πατέρ Παΐσιος,
να σου δώσει ταπείνωση. Θα πεις, στείλε μου Κύριε έναν άνθρωπο σήμερα να με ενοχλήσει, έναν άνθρωπο να με ενοχλήσει. Να κάνω απέναντί του υπομονή και να πω, ευχαριστώ που μου έστειλες τον ευεργέτη. Αυτός που σε ενοχλεί είναι ευεργέτης σου. Δεν είναι, λέει ο Θεός, το λέει έτσι πως θα ακούσετε, δεν είναι ο Θεός μπακάλης, να έχει λέει μια σέσουλα και να του πεις, δώσε μου μισό κιλό ταπείνωση. Να σου δω μισό κιλό ταπείνωση. Το γράφουμε στο βιβλίο του. Ένα κιλό ταπείνωση, πάρε ένα κιλό, άλλος 2 κιλά, πάρε 2 κιλά. Όχι. Έκανα, λέει, μια φορά, μέσα σε πολλές φορές προσευχή, και πήγα να εκκλησιαστώ στη Κόνιτσα που ήταν. Και λέω, Θεέ μου, σήμερα που πάω στην εκκλησία, βοήθησέ με να ταπεινωθώ. Στείλε μου έναν άνθρωπο. Μπαίνω στην εκκλησία, πάω στο ιερό, ήρθε η ώρα να κοινωνήσω και μου φωνάζει ο παπάς. Φύγε! Πήγαινε έξω, είσαι ανάξιος! Έφυγα, λέει. Πήγα πίσω από το ψαλτήρι, κάθισα εκεί, διάβαζα την Θεία Μετάληψη και είπα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου στείλες τον άνθρωπο για να μάθω να είμαι ταπεινός. Έρχεται η ώρα κοινωνάω, έρχεται ο παπάς μετά και μου λέει, τι είναι αυτό που έκανα, δεν το ήθελα να το κάνω και το πράγμα, σε σένα το έκανα, έσκυπε να με προσκυνήσει. Προς Θεού, σε έβαλε ο Θεός για να μάθω να είμαι ταπεινός. Έτσι λέει, παίρνεις από το Θεό το δώρο, χωρίς να κάνεις την όποια μικρή ή μεγάλη θυσία, δώρο δεν παίρνεις. Και μετά, εδώ δεν ερχόμαστε τον αθέλητο λόγο, δηλαδή λέει κάποιος μια κουβέντα χωρίς να έχει καθόλου πρόθεση να μας πειράξει, ελαφριό δείγμα πειρασμού, χωρίς το θέλει, και τυναζόμαστε τον αέρα. Και μετά λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Στον ευεργέτη μας. Θα το πω και αυτό. Λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι ο Παύλος πάρα πολλές φορές διώχθηκε, αφού βέβαια βασανίστηκε. Δεν τον πείραξε τόσο πολύ το μαρτύριο του σώματος, όσο ενοχλήθηκε από αυτούς που βρίσκονταν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που παρίσταναν τον Απόστολο και έλεγαν τα ίδια που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα ίδια ακριβώς, ίδια διδασκαλία. Πλην όμως έλεγαν ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ψεύδο Απόστολος, δεν είδε τον Χριστό. Λέει, όσα σας λένε να τα δεχτείτε, γιατί είναι καθαρός λόγος αγνώστου Κυρίου, αλλά όσο για το άλλο ότι δεν είμαι του Κυρίου μαθητής, εγώ ανέβηκα στον ουρανό και τα πήρα από ψηλά. Αυτοί που μου κάνουν αυτά, ή μάλλον αυτοί που κάνουν αυτά, λένε οι πατέρες, ήσαν οι ευεργέτες του. Οι ευεργέτες του. Γιατί εμείς σήμερα δεν θα γνωρίζαμε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό και ότι πήγε στο παράδεισο και ότι εκεί είδε και άκουσε αυτά που δεν τα πιάνει το μυαλό, δεν τα ακούει αυτή και δεν μπορεί να πει η γλώσσα. Τα ανέβηκε και τα άκουσε και τα βάστηκε 14 χρόνια στην καρδιά του μέσα, δεν τα έλεγε. Και τα έβγαλε έξω και τα έγραψε τότε που φανερωθήκανε αυτοί που λέγανε δεν είναι Απόστολος, γιατί δεν έκανε παρέα με τον Κύριο. Και τότε είπε, αφού έτσι τα πράγματα, εγώ ανέβηκα, με πήρε ο Κύριος μέχρι τον τρίτο ουρανό. Ευεργέτες είναι. Και λέει ο Παΐσιος, του λέει μια μοναχή, γέροντα, ξέρεις, δυσκολεύομαι να το κάνω. Και λέει, άμα θα κάνεις την πρώτη υποχώρηση, θα νιώσεις αμέσως να σε αγγίζει μια γλύκα. Γιατί έκανες, το έκλεισε στο στόμα σου, έσκυψε το κεφάλι σου, έστω και στο μικρό πειρασμό και έρχεται μέσα, α, πηχάρισαν άβρα
και την καταλαβαίνεις. Αλλιώς δεν χαμπαρίζεις από χάρη, ούτε από Χριστό, από τίποτα. Περνάει μέσα από τον δρόμο του μεγαλείου της ταπείνωσης. Να θυμηθούμε. Και ο Κύριος άφησε δείγματα από το μεγαλείο της ταπείνωσης και τελειώνει. Βεβαίως έπληρε τα πόδια των μαθητών. Βεβαίως έπληρε τα πόδια των μαθητών. Είναι ένα δείγμα ταπείνωσης. Αλλά τα μεγαλύτερα δείγματα ταπείνωσης ήταν τα χαστούκια στο σβέρκο, το κάθενο στεφάνι, το ρούχο το βασιλικό που του βάλανε από πάνω για να τον παραστήσουν σαν βασιλιά και να τον εμπέξουν, τα φτισήματα, και μέσα μετά από όλα αυτά τον βγάζουν έξω από το δύο λαός. Τότε με δύο λέξεις ο Άγιος Ιωάννης, μάλλον ο Ευαγγελιστής, γράφει, δείχνει ο Πιλάτος τον Κύριο μέσα σε αυτά τα κατάντια που αναφέρα προηγουμένως και λέει, είδε ο άνθρωπος, πιο απλά, να ξεφτυλισμό ανθρώπου. Το βλέπετε, αυτό έλεγε. Αυτό ονομάζεται η εικόνα αυτή που την έχουμε στην Αγία Πρόθεση με τη λόχη και με το σπόγκο και λοιπά, είναι αυτή η εικόνα ακριβώς. Είδε ο άνθρωπος, άκρα ταπείνωσης. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού. Αυτό το πρόσωπο είναι το να δώσει ο Κύριος. Μας λέει μικρά βήματα και να μας χαρίσει τα μεγάλα βήματα. Αμήν. Τίποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, εις ουρανείς, ευλογημένο το όνομά σου, ευλογημένη η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης. Τον άρτον ημών των ημιού σου, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στο φιλελευθερισμό και μη σε ενέχεις ημάς ιερασμόν, αλλά είσαι ημάς από τον πονηρό. Αμήν. Συγκυβρία στον γόνο και γίνη στον εφόρο, τον έσχα της χρόνης φανέντα, αρετής φιλογνήσιον, νεκτάριον ημνήσω με Χριστού, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβγίζει γαριάς εις πάντοδα πας, της ευλαβός χραυγάζουσι. Δόξαρτος εδόξας αντί Χριστό, δόξαρτος εστεφανός αντί, δόξαρτο εδεργούν τη Δία σου ασυνιάματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αύριο με υγεία, στο Αγίου Μακάριο. Άλλη πάνε φτάνει η ώρα. Δεν πήγα όμως την κάμπα. Αυτό έτσι. Ναι.